Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Εραστέχνη Άρη, τον κύριο Τάσο Οικονόμου. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σας βγάζουμε και από τη δουλειά σας. Όχι, δεν σας. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, η αφορμή για να σας καλέσουμε είναι το γεγονός ότι χθες ολοκληρώθηκε το περίφημο μνημόνιο, να το βαφτίσουμε. Είναι και, είναι και επικίνδυνη λέξη στην Ελλάδα αυτή την περίοδο. Ανάμεσα στον ερασιτέχνη και την πλευρά του Άλεξ Χάλας. Ναι. Ναι. Μια μορφή συνεργασίας, ας το πούμε, ξέρω, μνημόνιο, είναι βαριά λέξη. Ναι, όντως. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε από εδώ και καιρό, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που έγινε συνεργασία εδώ και ένα μήνα περίπου από τις αρχές Ιανουαρίου με τον κύριο Καλαϊτζίδη, υπήρχε και υπάρχει, συνεχίζεται μια μορφή συνεργασίας μεταξύ μας σε κάποιους βασικούς άξονες. Αυτά αποτυπώθηκαν σε μια κόλλα χαρτί και, για να έχει περισσότερο ισχύ αυτή η συνεργασία. Τα βασικά σημεία λίγο πολύ τα ξέρετε. Ναι, δεν ξέρουμε πόσα μπορείτε να μας πείτε κιόλας, γιατί υπάρχει και ένα συμφωνητικό ηχεμήθειας από ό,τι πληροφορηθήκαμε που έχει μεταξύ των δύο πλευρών. Όχι, τα περισσότερα τα ξέρετε. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε να κρύψουμε. Εκείνο το είναι το κυριότερο για μένα στο οικονομικό κομμάτι. Έχει να κάνει με τα και στο λογιστικό κομμάτι, στο να καταχωρούνται όλες οι δαπάνες, όλα με βάση τα τιμολόγια τα οποία είναι έχει σαν έξοδα το ποδοσφαιρικό τμήμα, να δίνονται τα χρήματα που αναλογούμε στον ερασιτέχνη όσον αφορά το ΦΠΑ των αγώνων και των διαφημίσεων. Ένα ποσοστό το οποίο μας δίνεται, το οποίο ο κ. Κάλλας, ενώ ήταν στην αρχή ένα 20%, τώρα μας έκανε ένα δωράκι παραπάνω και έγινε τα μισά 50% από τις καθαρές πράξεις των αγώνων. Νομίζω ότι αυτά για μένα είναι και τα πιο ουσιώδη. Όσον αφορά τον ερασιτέχνη, από την άλλη πλευρά, αν δεν κάνουμε λάθος, αυτό το οποίο ζήτησε η πλευρά Κάλλας είναι αυτά τα χρήματα στην περίπτωση που αναλάβει το καλοκαίρι την ομάδα ως ΠΑΕ πλέον να μετοχοποιηθούν, έτσι. Ναι, ναι. Αυτά τα χρήματα, το συνολικό ποσό θα είναι καταχωρημένο, όπως σας εξήγησα και πριν, θα είναι καταχωρημένο σαν ταμιακή διευκόλυνση στα λογιστικά βιβλία του Συλλόγου. Όπως γίνεται σε όλες τις τέτοιες περιπτώσεις, νομίζω, εδώ και πολλά χρόνια, έτσι. Φυσικά, ναι. Φυσικά στον Άρη πρώτη φορά δημιουργείται τέτοιο θέμα, αλλά στη συνέχεια, όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση, όταν με το καλό η ομάδα ανέβει στην παραπάνω κατηγορία, θα γίνει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα αποφασιστεί από τον μετόχο, συγγνώμη, των μελών του ΑΣ, ως μετόχο. Τα μέλη του ΑΣ λοιπόν θα καθορίσουν το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα ξεκινήσει καινούργια ΠΑΕ. Έχετε κάνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Κάλλας και τον ίδιο τις μέρες που ήταν εδώ για το ύψος αυτής του μετοχικού κεφαλαίου? Εντάξει, ξέρουμε ότι το minimum, να το πω σωστά, είναι 3,60. Έτσι, είναι αυτό 360, λέει ο νόμος. Ναι. Νόμου. Ναι. Όχι, δεν μιλήσαμε για τέτοια πράγματα. Εκείνο το οποίο θέλει ο κ. Κάλλας και η δικιά μας η πλευρά του ερασιτέχνη είναι να, προς το παρόν, το αγωνιστικό κομμάτι, είναι 3 μήνες ακόμη να ανέβει η ομάδα. Δεν συζητήσαμε καθόλου τέτοιο θέμα. Δηλαδή, ποιο θα μπορεί να είναι το ύψος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το, όπως σας είπα και πριν, θα το δουν σε πρώτη φάση, θα το αποφασίσουν τα μέλη του ερασιτέχνη στη συνέλευση η οποία θα γίνει. Και το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί μετά, αν όχι ολόκληρο, ένα μέρος του από το υποψήφιο επενδυτή. Ναι, και μπορεί να προκύψει και κάποιος άλλος, έτσι, δεν πρέπει να το αποκλείουμε αυτό. Ναι, αν ναι, η ομάδα ναι, ανέβει, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, οπότε θα έχει και μια ευχαίρεια ο ερασιτέχνης να πάει προς τα πάνω. Γιατί αυτά θα είναι χρήματα που θα μπουν στον Άρη, έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο. Ναι, στην καινούργια ΠΑΕ, στον έτσι. Άρη. Ναι. Από εκεί και έπειτα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ερασιτέχνης όσον αφορά τη συνεργασία του με τον κύριο Κάλλας. Είστε ικανοποιημένοι, τηρούνται οι συμφωνίες, πολύ λαϊκά πληρώνει ο άνθρωπος? Αυτό σας είπα και πριν, ότι αυτά που σας ανέφερα πριν όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι δεν είναι κάτι καινούριο. Ισχύει εδώ και ένα μήνα. Στις 6 Ιανουαρίου που ξεκίνησε ο κύριος Καλαϊτζίδης σαν γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος, αυτά τα χρήματα, και χωρίς την υπογραφή, όπως λέμε τώρα, της συμφωνίας του μνημονίου, ισχύουν και τηρούνται.
Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό θέλει να γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί... Όπως επίσης νομίζω, κύριε Πρόεδρε, πολύ πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι το κομμάτι της εκαθάρισης. Εντάξει, το αγωνιστικό σίγουρα η άνοδος της ομάδας είναι το ένα, αλλά το άλλο, το οποίο πρέπει να τρέχει παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό, γιατί καθυστερήσαμε, είναι η αλήθεια, λίγο στο κομμάτι αυτό. Είναι το κομμάτι της εκαθάρισης. Εκεί που βρισκόμαστε. Εκεί ήδη έχει ξεκινήσει, μετά την απόφαση που πήραμε σαν Γενική Συνέλευση, από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΠΟΕΚΑ, της ΠΑΕ, έχει αυτή τη στιγμή, είμαστε στη φάση που ο λογιστής, θα το πούμε, ο οικονομοτεχνικός, αυτός που έχει αναλάβει το λογιστικό κομμάτι, κάνει την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΠΑΕ. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που τελειώνει και γρήγορα αυτό. Όχι, προφανώς θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Φυσικά. Ναι. Αλλά έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει ξεκινήσει. Επηρεάζει καθόλου προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί αυτή είναι η αίσθηση που έχει μείνει, το νέο πρόγραμμα της κυβέρνησης σε σχέση με τις ομάδες που ανεβαίνουν κατηγορία και θα πρέπει να παίξουμε κάποιο τρόπο με κάποια νομική μορφή σε επαγγελματική κατηγορία? Αν δεν κάνω λάθος, στα σχέδιά σας είναι να συναντηθείτε κιόλας με τον νέο υφυπουργό, να το ζητήσετε. Στα σχέδιά μας είναι και αυτό, αλλά όχι, δεν είναι αυτό γι' αυτό. Δεν θα ασχοληθώ. Δεν είναι στις προθέσεις μας να αναφέρουμε αυτό. Μπορεί να γίνει μια αναφορά και σε αυτό. Εκείνο το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε εμείς είναι για τα πολλά και δισεπίλεπτα θέματα που απασχολούν τον αεραστέχνη, όχι τόσο το ποδοσφαιρικό τμήμα. Όσον αφορά δηλαδή υποχρεώσεις που έχουμε στο δημόσιο, σε ΙΚΑ, σε εφορία και σε... Το γνωστό θέμα, το παλιό με τα τιμολόγια κτλ. Ναι. Νομίζω ότι και των οικονομικών πρέπει να δείτε σε αυτό, όχι μόνο το αθλητισμού. Σιγά, ας ξεκινήσουμε από εκεί και βλέπουμε. Δεν ξέρω αν και αυτή η νέα ρύθμιση τώρα των 100 δόσεων κτλ. Αυτή είναι, είναι κάτι θετικό. Σκεφτόμαστε σε πρώτη φάση κάποιες υποχρεώσεις που δεν είναι τόσο μεγάλες, όπως είναι το ΙΚΑ σου. Να μπει εκεί. Να δούμε σε μια τέτοια ρύθμιση, των 100 δόσεων. Περιμένουμε να ψηφιστεί για να δούμε πόσο θα είναι το ύψος της δόσης και οι λεπτομέρειες. Μάλιστα. Ο 472 ρωτάει αν έχει γίνει η αποτίμηση της παρουσίας Γαλανού στην ομάδα. Φαντάζομαι στο οικονομικό κομμάτι. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια... Έχει γίνει ένας έλεγχος για την περίοδο του κ. Γαλανού. Έχουμε κάποια στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία, όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα, με βάση τα παραστατικά, τα λιγοστά δυστυχώς παραστατικά που έχουμε. Από εκεί και πέρα καταγράφονται τα υπόλοιπα, τα οποία... πρέπει να προσκομιστούν κάποια παραστατικά ακόμα από τον κύριο Γαλανό. Όταν θα τελειώσει και αυτό, μιλήσουμε με τον κύριο Γαλανό να μας προσκομίσει ό,τι άλλο παραστατικό έχει για να δούμε πού θα καταλήξουν. Μάλιστα. Είναι σε εκκρεμότητα δηλαδή αυτό ακόμα? Είναι σε εκκρεμότητα. Είναι σε εκκρεμότητα, γιατί προσπαθούμε να συλλέξουμε και εμείς στοιχεία αυτής της περίοδου χωρίς να έχουμε παραστατικά. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, μετά θα μιλήσουμε και με τους ίδιους της περίοδου Γαλανού για να δούμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Θέλετε να αναφερθείτε σε νούμερα ή όχι από τη στιγμή που όχι. Θα είναι άσκοπο, δεν νομίζω να υπάρχει. Ωραία. Το χειρίζει το ερασιτέχνης. Θα περιμένουμε κάποια στιγμή την ενημέρωση. Όχι εμείς, ο κόσμος βασικά. Ο κόσμος, ναι. Δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα έχετε και άλλα ζητήματα βέβαια στον ερασιτέχνη. Δεν ξέρω, με το αέριο μονίμως υπήρχε ένα θέμα, το λύσατε προσωρινά. Εδώ και δύο μήνες έχει δρομολογηθεί, πληρώνουμε κανονικά. Έχουμε κάνει μια ρύθμιση με το αέριο. Κάθε μήνα κάποια ρύθμιση στις παλιές οφειλές και τα τρέχοντα. Καταβάλλονται αυτά και είμαστε καλό δρόμο. Ωραία. Κάντε μας και ένα σχόλιο για τις ακαδημίες, γιατί υπάρχουν δύο νέες συμφωνίες, να το πω κατά κάποιο τρόπο. Καταρχήν, του ποδοσφαίρου η κάτω το 17 και τα λοιπά έχουν επιστρέψει στον ερασιτέχνη, ενώ του μπάσκετ πήγαν στην ΚΑΕ. Ναι. Και θα προσθέσω ακόμη και τις ακαδημίες του ποδοσφαίρου, όχι κάτω από 17 και 19, οι ακαδημίες του ποδοσφαίρου, τα μικρά δηλαδή. Έτσι. Έχουμε μια συνεργασία με τον κύριο Καραμαλή εδώ πέρα. Είναι κάποιες συνεργασίες, έχει αλλάξει λίγο πολιτική, ας το πούμε, ο σύλλογος, κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει, πιστεύω, και από παλιότερα. Επειδή ακριβώς τα οικονομικά δεν είμαστε στις περιόδους των παχαιών Αγιαλλάδων, τα οικονομικά είναι περιορισμένα και κοιτάμε να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα, θα πρέπει τα τμήματα τα οποία έχουν, ειδικά τα μεγάλα τμήματα τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό αθλητών και έσοδα δηλαδή από ακαδημίες, από τους γονείς, σε συνεργασία με κάποιους γονείς ή ανθρώπους οι οποίοι
έχουν καμιά οικονομική ευχέρεια και είτε σαν χορηγοί είτε σαν γονείς θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά τα τμήματα όπου παίρνουν και τα παιδιά τους, κάνουν μια τέτοια συμφωνία με αυτούς τους ανθρώπους για να είμαστε κι εμείς πιο σε καλύτερη οικονομική κατάσταση, να μας βοηθήσουν δηλαδή. Με την ΚΑΕ, εντάξει, ήταν κάτι, ένα αίτημα της ΚΑΕ εδώ και καιρό, νομίζω ότι έχει δρομολογηθεί και αυτό. Είναι πολύ καλή συνεργασία, με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά σκοπό έχουν, στόχο έχουν να αναρχηθούν μέσα από τις υποδομές του Άρη, να παίξουν σε ηλικιακά τμήματα και να φορέσουν και τη φανέλα της ανθρωπικής ομάδας. Ωραία. Καλώς. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην σας κρατάμε κι άλλο και από την δουλειά. Το βασικότερο είναι ότι έχει μπει ένας δρόμος και στο ποδοσφαιρικό τμήμα και στα υπόλοιπα τμήματα του Εραστέχνη. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για έβρεση χρημάτων από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ναι, καλή δύναμη να εύχομαι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.